Ευρεία σύσκεψη στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί παρουσία του νέου Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, τον Ομάρχη Ηλία Βλαχογιάννη, νέο εκλογέντων αντιπεριφερειαρχών και όλων των διευθυντών της Ομαρχίας. Απότερο σκοπό τη σύσκεψη η καλύτερη δυνατή ενημέρωση των υπηρεσιακών παραγόντων της Ομαρχίας Τρικάλων στον κύριο Αγοραστό για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στα έργα του νομού εν ώψη της ανάληψης των καθηκόντων του από την 1η Ιανουαρίου. Στις δηλώσεις του ο κύριος Αγοραστός χαρακτήρισε νοικοκυρεμένη την Ομαρχία Τρικάλων, έπλεξε το εγκόμιο του κυρίου Βλαχογιάννη, ενώ προανήγγειλε συνεργασία και με τους τεσσάρους δημάρχους του νομού. Η κατάσταση την οποία είδαμε εδώ και μας παρουσίασε ο νομάρχης είναι μια κατάσταση ενός νοικοκυρεμένης, μιας νοικοκυρεμένης νομαρχίας, η οποία είχε στόχο, ήξερε πώς, από πού ξεκινούσε, ήξερε πώς να διεκδικεί, ήξερε πώς να κερδίζει και ήξερε πώς να υλοποιεί. Από την πλευρά του, ο νομάρχης Τρικάλων εξέφρασε την απεσιοδοξία του για το εγχείρημα του Καλλικράτη, στεκόμενος στις δυσκολίες που θα συναντήσει ο νέος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα συναντήσει δυσκολίες ό,τι αφορά τα οικονομικά της νομαρχίας. Θα συναντήσει όμως τεράστιες δυσκολίες λόγω της έλλειψης προσωπικού που αντιμετωπίζουμε ήδη. Αν υπολογίσει κανείς ότι φεύγουν και κάποιοι συμβασιούχοι τέλος του μηνός, τότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα θα επιταθεί. Και απαιτείται άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών της αιρετής περιφέρειας, κάτι που πρέπει η κυβέρνηση να το λύσει κατά τον καλύτερο και ταχύτερο τρόπο.